Την σύλληψη και την κράτηση του εναργή αρχιμανδρίτη Νεκτάριου εντατικοποιούνται οι ερευνές. Η αστυνομία έχει λάβει μέχρι στιγμής 80 καταθέσεις και αναμένεται να ληφθούν ακόμη 63, θα μας ενημερώσει η Ελισάβετ Γεωργίου. Νέος κύκλος ερευνών ξεκινά από τις αστυνομικές αρχές και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, εάν και εφόσον τα δεδομένα είναι τέτοια και εξασφαλιστεί σχετική μαρτυρία. Άλλωστε, σύμφωνα με τόσα υπόθηκαν στο δικαστήριο χθες, δημιουργείται υπόνοια ότι κάποια από τα δικήματα, εφόσον αποδειχθούν, μπορεί και να έγιναν με την βοήθεια τρίτων. Οι εξετάσεις από την Υποδιεύθυνση Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, εκκρεμούν άλλες 63 καταθέσεις, εκ των οποίων οι 13 είναι πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του κρατούμενου και εναργή αρχιμανδρίτη Νεκτάριου. Την επόμενη εβδομάδα, μέλη της αστυνομίας θα μεταβούν στην νομική υπηρεσία ώστε να ενημερώσουν τον Γενικό Εισαγγελέα για τις εξελίξεις στην υπόθεση και αναμένεται να λάβουν σχετικές οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Όσο αφορά τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε εκκλησιαστικό επίπεδο, πηγές αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε το έργο της Ανακριτικής Επιτροπής και είναι θέμα ημερών να παραδοθεί το τελικό πόρισμά της στο Συνοδικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η καθαίρεση τουλάχιστον των δύο εναργοί αρχιμανδρυτών της Ιεράς Μονής Ουσίου Αβακούμ πρέπει να θεωρείται βέβαιη, αν μέσω του πορίσματος η Ανακριτική Επιτροπή υποδεικνύει στο Συνοδικό Δικαστήριο την ενοχή τους. Νέα αναταραχή τώρα προκαλεί η ένορκη κατάθεση του εναργή αρχιμανδρίτη που βλέπει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, καθώς βάζει για πρώτη φορά επίσημα στο στόχαστρο ο Μιχάλη τον Μητροπολίτη Ταμασού σε σχέση με τα έσοδα της Μονής. Σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.